παρισφύουνε διάφοροι και είπα ονομαστικά τραβεστή, αδελφές, κλέφτες και δεν μπορεί κανείς να μου φέρει αντίρρηση ότι σε όλα τα κοινωνικά σύνολα υπάρχουν από αυτές τις κατηγορίες. Ακριβώς είπα ότι και στους διαιτητάς που είναι ένα σύνολο 2.000 ανθρώπων θα υπάρχουν και τέτοιοι. Ο καθένας είπα μπορεί να κατατάξει τον κύριο Κούτρη όπου θέλει. Είπατε έτσι ή ότι ο ακριβώς κύριος Κούτρης είναι μαγνητοφωνημένο. Είναι ακριβώς έτσι μαγνητοφωνημένο. Άρα λοιπόν ο κύριος Κούτρης δεν είναι τραβεστή. Δεν το ξέρω εγώ. Ρωτάει ο κύριος Κοκκινάκης Αλέξανδρος από την Αθήνα. Γιατί σε άλλους αγώνες της ΑΕΚ που ευνοήθηκε η ομάδα σας, παράδειγμα με τον Απόλλωνα, δεν διαμαρτυρηθήκατε, ενώ τώρα που κατά την άποψή σας η διαιτησία ήταν σφαγιαστική, πράγμα που δεν συμβαίνει για πρώτη φορά στα ελληνικά γήπεδα, κάνετε όλη αυτή τη φασαρία? Πρώτον, διότι πιστεύω ότι ο κύριος που με ρωτάει δεν έχει ακούσει ποτέ να διαμαρτύρεται ένας ευνοούμενος. Αν θέλει, αυτή να είναι η απάντησή μου. Δεύτερον, ότι θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούσατε να δείχνατε αυτή τη στιγμή την ανατροπή του παίκτου του Απόλλωνος από το Μανολά και να δείξετε και τις ανατροπές που γίνανε ή τα μπέναλτι που γίνανε στο μάτς με το Λεβαδιακό. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι δεν έχει συμβεί ποτέ να ευνοηθεί η ΑΕΚ από την διαιτησία? Οπωσδήποτε θα έχει συμβεί να ευνοηθεί η ΑΕΚ, αλλά κατά κόρο να δικείται. Μάλιστα. Στις περιπτώσεις που έχει ευνοηθεί η ΑΕΚ, τι κάνετε? Μπορώ να πω ότι δεν ήμουν εγώ τότε. Δηλαδή, Επιγειδόπουλου η ΑΕΚ δεν ευνοήθηκε ποτέ. Αν ευνοηθεί, τι θα κάνετε? Αν ευνοηθεί και με ρωτήσουν, θα έχω όλο το θάρρος όπως το έχω και τώρα και δηλώνω επώνυμα να πω ότι ευνοήθηκα. Δεν θα καταγγείλετε το διαιτητή? Να τον καταγγείλω ότι με ευνόησε, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Εκτός αν θέλω να κάνω κάποιο άλλο ρεκόρ ακόμη. Γιατί δεν θέλετε να κάνετε αυτό το ρεκόρ? Ίσως τώρα που μου βάλατε την ιδέα να το προσπαθήσω. Μάλιστα. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, τα ρεπορτάζ των εφημερίδων ήθελαν, σας παρουσίασαν ότι την Τετάρτη είσαστε από τους πρώτους που κινηθήκατε εναντίον του διαιτητή. Μια τέτοια χειρονομία, πώς νομίζετε, τι αποτελέσματα νομίζετε ότι φέρνει σε σχέση με τον κόσμο της ΑΕΚ? Πρώτον, ότι στο χώρο των αποδυτηρίων ο κόσμος της ΑΕΚ δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει. Δεύτερον, δεν μιλάω για τα αποδυτηρία. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα είπαν ότι κινηθήκατε εκνευρισμένος, αγανακτισμένος προς τον διαιτητή, δίνοντας ένα κακό παράδειγμα. Δεν βγήκα καν από τα αποδυτήρια, ήμουν στα αποδυτήρια. Είσαι στα αποδυτήρια. Στα αποδυτήρια. Αλλά έχω όλο το δικαίωμα να εμφανίζομαι διαμαρτυρόμενος και εκνευρισμένος, διότι αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας, πριν από τον αγώνα κάλεσα τον παρατηρητή στο γραφείο των διαιτητών, για να μην τα λέω εγώ με τον διαιτητή μόνο του και πιστεύουν ότι του λέω κάτι διαφορετικά. Και είπα, κύριοι, ενώπιον του παρατηρητού θα σας αναφέρω τα εξής. Έχω πληροφορίες ότι θα αδικηθεί η ΑΕΚ και όχι με σκοπό την αλλίωση μόνο του αποτελέσματος, αλλά με σκοπό τη δημιουργία επεισοδίων από τους οπαδούς της για να τιμωρηθεί η έδρα. Θα σας παρακαλέσω, κύριε διαιτητά, επειδή εγώ σας εμπιστεύομαι, φανείτε όσο μπορείτε καλύτερος να σας εμπιστευτεί και ο κόσμος της ΑΕΚ, διότι δεν μας ενδιαφέρει τόσο το αποτέλεσμα. Όχι ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό καθεαυτό, αλλά δεν είναι εκεί ο σκοπός μας. Διότι μια ομάδα όπως ο Λεβαδιακός, η κάθε ομάδα μπορεί να μας κερδίσει και μέσα στο γήπεδό μας. Δεν είναι απίθανο. Μας ενδιαφέρει μην προκληθούν οι φιλαθλοί μας από τις ενέργειές σας και προβούν σε φοβερά επεισόδια. Έχουμε πληροφορίες για φοβερά επεισόδια. Μάλιστα. Αυτά τα έθεσα υπόψη του παρουσία του παρατηρητού. Με διαβεβαίωσε ότι δεν θα συμβεί τίποτα για από αυτά. Για να έχουμε όμως, για να μιλάμε πιο συγκεκριμένα, είχατε πληροφορίες. Από πού τις είχατε τις πληροφορίες? Υπάρχει κάποιο κύκλωμα στον χώρο του ποδοσφαίρου που δίνει τέτοιες πληροφορίες? Το κύκλωμα μπορώ να σας πω ότι κάθε μέρα που βρίσκομαι στην ΠΑΕΑΚ παίρνω τουλάχιστον 350 τηλεφωνήματα. Όλοι θέλουν να πούν κάτι στον πρόεδρο. Όλοι έχουν να φέρουν ένα μαραντόνα από τη γειτονιά του στον πρόεδρο. Όλοι πρέπει να δώσουν μια πληροφορία στον πρόεδρο. Οι πληροφορίες λέγανε ότι ο προπονητής του Λεβαδιακού, ο Μπατάκης, έχει φιλικές σχέσεις, συγγενικές με τον διαιτητή. Οι πληροφορίες αυτές ενισχύονται διότι στο ΜΑΤΣ Λεβαδιακός Απόλλωνας σφυρίχτηκε ένα μπέναλτι βάρος του Απόλλωνα που κατά γενική νομολογία, αν και δεν ενδιαφέρει την ΑΕΚ, είπαν ότι μόνο ο διαιτητής μπορεί να το είδε ή κανένας άλλος. Οι πληροφορίες έλεγαν ότι ο διαιτητής είχε βαθμολογηθεί με 2 για το συγκεκριμένο ΜΑΤΣ και παρόλο ότι βαθμολογήθηκε με 2, ξαναδιαιτήτευσε ΜΑΤΣ του Λεβαδιακού. Ήταν σκέτη πρόκληση. Διότι αν το 2 τον βάζαν και διαιτήτευε κάποιο άλλο σωματείο, ίσως να πέρα και λίγο παρατήρητο. Πολύ ωραίο. Ξανά τη Λιβαδιά. Κάπου εγώ, είναι εγώ τα δέχομαι σαν λογικά όλα αυτά. Εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω όμως είναι πώς η υποτιθέμενη συγγένεια του διαιτητή με τον κύριο Μπατάκη
συνδυάζεται με το ότι ο διαιτητής ήταν αποφασισμένος να δημιουργήσει τέτοια ατμόσφαιρα και τέτοια κατάσταση ώστε να τιμωρηθεί το γήπεδο της ΑΕΚ, να έχει συνέπειες η ΑΕΚ, πράγμα το οποίο δεν θα ωφελούσε το Λεβαδιακό, θα ωφελούσε άλλες ομάδες. Αυτό που πάει. Α, δεν το ξέρω εγώ αν μπορεί να ωφελήσει ο Λεβαδιακό. Ναι, κατάλαβα. Εσείς μιλήσατε για τέτοιες πληροφορίες. Ναι. Ακριβώς αυτό ήταν οι πληροφορίες. Πώς εξηγείται αυτό. Δεν το ξέρω πώς μπορώ να το εξηγήσω. Οι πληροφορίες ήταν αυτές, τις έθεσα υπόψη και τις ΕΠΟ. Δεν είμαι μεταχριστών προφήτης. Τις έθεσα υπόψη προ τριών ημερών. Μάλιστα. Και δυστυχώς για την ΑΕΚ, για το ποδόσφαιρο και για τη διαιτησία, επαληθεύτησαν κατά γράμμα. Ναι, οι φασαρίες έγιναν πράγματι, αλλά αφήνεται ένα κενό. Δεν εξηγείται, καθόλου το πώς ο Λεβαδιακός θα είχε συμφέρον να τιμωρηθεί η ΑΕΚ να γίνουν αυτά τα επεισόδια. Εάν πράγματι υπήρχαν τέτοιες πληροφορίες και όπως λέτε επιβεβαιώνεται ας πούμε το γεγονός, θα είχαν να υποφεληθούν άλλες ομάδες και όχι ο Λεβαδιακός. Οι άλλες ομάδες που μπορούν να υποφεληθούν, θα σας πω ότι ο Μανολάς πήρε τρίτη κίτρινη κάρτα όλο σαν αιτία. Ο Μπάριος είχε κλωτσίσει σκαιότατα 10 φορές το Σαβέσκι και όμως δεν του δείχτηκε κίτρινη κάρτα. Και βεβαίως αναγκαστικά την ώρα που βγήκε η κίτρινη κάρτα στο Μανολά βγήκε και στον Μπάριος. Δεν εξηγείται γιατί έδωθηκε η κίτρινη κάρτα στο Μανολά, άρα κάποιος ευνοείται μην παίζοντας ο Μανολάς. Δηλαδή το συμπέρασμά σας είναι ότι ο κύριος Κούτρης δεν ενεργούσε μόνο για λογαριασμό της Λιβαδιάς, αλλά ενεργούσε και για λογαριασμό άλλων. Το συμπέρασμά μου είναι ότι ο κύριος Κούτρης ενεργούσε εναντίον της ΑΕΚ. Ενεργούσε. Αν είχα κάτι συγκεκριμένο για άλλους, να είστε σίγουρος ότι θα δήλωνα και επώνυμα. Ο κύριος Κούτρης συγκεκριμένα ενεργούσε εις βάρος της ΑΕΚ. Μάλιστα. Είπατε ότι καταγγείλατε αυτά τα πράγματα στην ΕΠΟ. Μάλιστα. Προκαταβολικά. Σε ποιον συγκεκριμένα? Πήρα στην ΕΠΟ, ζήτησα τον πρόεδρο, ζήτησα τον γενικό γραμματέα, λείπανε, βγήκε στο τηλέφωνο ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Ζουμπογιώργος και του τα έθεσα υπόψη του. Βεβαίως είχε την υποχρέωση να μ' ακούσει, πρόεδρος ΠΑΕ ήμουνα, μου είπε ότι αυτά δεν μπορούν να συμβούν, αλλά όμως θα προσπαθούσε με κάθε τρόπο νόμιμο να διαφυλάξει την ακεραιότητα του αγώνος. Και αφού γίνανε λοιπόν όλα αυτά, εσείς σαν πρόεδρος της ΑΕΚ που υπερασπίζεστε τα συμφέροντά της, τι κάνατε για να μην πάρουν αυτή την έκταση τα επεισόδια? Δεν μπορούσε να μην την πάρουν αυτή την έκταση. Εκτός εάν θα θέλαν οι φύλακλοι της ΑΕΚ ή γενικά οι φύλακλοι, για άλλη μια φορά η ΑΕΚ, επαναλαμβάνοντας το περσινό έργο της Πάτρας, να μείνει αδιάφορη, να πει ό,τι έγινε έγινε και θα δούμε την ερχόμενη Κυριακή. Δηλαδή από τα λόγια σας βγάζω το συμπέρασμα ότι είστε υπέρ των δυναμικών λύσεων. Όταν μας υποχρεώνουν, ναι. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να παίζουμε το ρόλο του κομπάρσου. Η ΑΕΚ το έχω δηλώσει και το ξαναδηλώνω και θα το δηλώνω συνεχώς. Είναι από τις πολύ μεγάλες ομάδες της Ελλάδας, ίσως για εμάς τους ΑΕΚτζήδες η μεγαλύτερη. Δεν μπορούν λοιπόν να την κατατάσσουν στη χωρία των μικρών. Μάλιστα. Αυτή είναι μια συλλογιστική που δεν ξέρω πόσους οπαδούς μπορεί να βρει. Το θέμα είναι το εξής, ότι την Τετάρτη ο κύριος Κούτρης δέχθηκε μια επίθεση. Κάποιοι έφτασαν μέχρι τα αποδυτήρια και το χτύπησαν. Μετά εσείς κάνατε κάποιες δηλώσεις, οι οποίες ήταν πραγματικά εμπριστικές. Σκεφτήκατε, κάνοντας αυτές τις δηλώσεις, ότι την επόμενη φορά ο επόμενος Κούτρης θα μπορεί να ίσως να είναι νεκρός. Ίσως θα μπορεί να είναι βαριά χτυπημένος ο προπονητής μιας αντίπαλης ομάδας. Ένας παίκτης μιας αντίπαλης ομάδας, κάποιος δημοσιογράφος. Σας πέρασε από το μυαλό αυτό? Θα σας αντιστρέψω την ερώτηση και θα σας πω. Όχι, απαντήστε μου πρώτα και μετά θα την αντιστρέψω. Να σας απαντήσω λοιπόν, ναι. Μου πέρασε από το μυαλό, αλλά είναι σαν να μου λέτε ότι στο σπίτι μου μέσα θα μπουν τρεις μασκοφόροι με καραμπίνες και δεν έχω το δικαίωμα να φωνάξω εγώ ούτε έξω κλέφτες. Διότι αν φωνάξω, προφανώς την επόμενη φορά από το διπλανό σπίτι κάποιος να φοβηθεί και να αυτοκτονήσει. Δηλαδή... Θα σας αντιστρέψω όμως την ερώτηση και θα σας πω. Εάν εγώ με τις δηλώσεις μου προκαλώ αυτά που μου καταμαρτυρείτε, εσείς γιατί δεν μου λέτε ο Κούτρης με τη διαιτησία του τι προκαλεί? Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανέναν άλλο θάνατο παρά ένα θάνατο ενός ΑΕΚΤΖΙ φιλάθλου. Τίποτα άλλο δεν ακούστηκε. Αυτό ακούστηκε και ο θάνατος είναι γεγονός. Εγώ είπα τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Δηλαδή. Όχι, εγώ λέω τι συνέβη στο παρόν. Μάλιστα. Λοιπόν, πέθανε λοιπόν ένας φιλάθλος της ΑΕΚ. Δηλαδή το θέμα. Ναι, το θέμα των συνεπειών δεν σας προβληματίζει καθόλου? Έχω το θάρρος της γνώμης και νομίζω ότι μπήκα στο χώρο του ποδοσφαίρου για να προσφέρω, άσχετα τι καταμαρτυρούν ορισμένοι γιατί με τους ανθρώπους που δεν δέχομαι συμβιβασμούς, και οι συνέπειες που θα έλθουν θα είναι απόρρια όλων των κινήσεών μου.
Εμένα, όλη μου την ιστορία στην ΑΕΚ επί προεδρίας μου θα τη γράψει ιστορία. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν πρωτοανέλαβα, όλοι έγραφαν εναντίον μου. Διότι δήλωνα απερίφραστα ότι θα φέρω την ΑΕΚ πρώτη. Η ιστορία των 5,5 μηνών 6 που είμαι στην ΑΕΚ απέδειξε ότι εγώ είχα δίκιο, η ΑΕΚ είναι πρώτη. Ας μην τρέχουν ορισμένοι να βγάλουν συμπεράσματα και για αυτές μου τις δηλώσεις και για αυτές μου τις ενέργειες ας περιμένουν την ιστορία. Να δούμε ποιος έχει δίκιο. Δηλαδή θα φέρετε την ΑΕΚ πρώτη εάν χρειαστεί ακόμα να πατήσετε και πτωμάτων. Εάν τα πτώματα αυτά προσπαθήσουν να κάνουν κακό στην ΑΕΚ, γιατί όχι. Κύριε Γιδόπουλε, έχω την εντύπωση ότι έχετε περάσει σε μια σφαίρα εντελώς ολοκληρωτική που δεν ταιριάζει καθόλου ούτε με τον αθλητισμό, ούτε με το ποδόσφαιρο. Αυτά τα πράγματα δεν θυμίζουν σπορ. Εσείς τι λέτε? Θα ήθελα, σας έκανα και εγώ μια ερώτηση που δεν μου την απαντήσατε. Δεν θυμίζουν σπορ από την μεριά των παραγόντων, οι οποίοι προπυλακίστησαν στο πρόσωπό μου σήμερα ευθέως από άλλο κανάλι και οι συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι δεν είχαν την οντότητα ούτε να με αναφέρουν ονομαστικά, κάποιος κύριος Γαριφαλάκης, κάποιος κύριος Λάδης, κάποιος κύριος Χάρης Παπαγεωργίου, καταφέρθησαν εναντίον μου απροκάλυπτα χωρίς να αναφέρουν το όνομά μου. Οι παράγοντες λοιπόν φταίνε για όλα, ποτέ οι διαιτητές, ποτέ ο τύπος, ποτέ κανείς άλλος. Ο παράγοντας που βάζει τα λεφτά του, ο παράγοντας που χαλάει τις ώρες του, αυτός είναι που φταίει, διότι θα πρέπει στη δεδομένη στιγμή που εγκληματεί ένας διαιτητής να παρουσιάζεται ο παράγοντας και να λέει: μάλιστα κύριε, αν και εγκλημάτισες και όταν θα το ξανακάνεις, εγώ θα το δεχτώ για να προσφέρω στον αθλητισμό. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα να πω, δηλαδή δεν είμαι της άποψης ότι φταίνε μόνο οι παράγοντες και ότι οι διαιτητές ή οι δημοσιογράφοι ή όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό το κύκλωμα έχουν το φωτοστέφανο του Αγίου προς Θεού. Αυτή τη στιγμή όμως μιλάμε για τους παράγοντες, μιλάμε για τον πρόεδρο της ΑΕΚ και μιλάμε για κάποιες συγκεκριμένες δηλώσεις και για κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες που δεν αποκλείεται. Ότι η ΑΕΚ βρίσκεται, είναι στόχος, ότι η ΑΕΚ κινδυνεύει, ότι η ΑΕΚ αδικείται και μάλιστα τους δίνεται και την λύση τους, το μοντέλο με το οποίο θα πρέπει να αντιδράσουν. Μα αυτό είναι το επικίνδυνο. Μήπως τους δίνω εγώ τη γραμμή ότι αδικείται η ΑΕΚ? Πηγαίνετε λίγο πέρυσι. Θυμηθείτε Πάτρα. Θυμηθείτε Λάρισα. Εγώ δίνω τη γραμμή ότι αδικείται. Ή τα γεγονότα αδικούν την ΑΕΚ? Σας δίνετε τη γραμμή για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουν. Α, θα πρέπει λοιπόν με αυτή τη συλλογιστική να δώσω την περσινή γραμμή, να υποστούμε τα πάντινα, να μην βγει η ΑΕΚ ποτέ πρωταθλήτρια τα τελευταία 10 χρόνια, να κυνηγάει πάντα τον τίτλο, να είναι πάντα πρώτη και να συμβαίνει το ίδιο έργο κάθε φορά τον ίδιο καιρό. Γιατί είστε βέβαιος ότι οι διαιτητές δεν κάνουν λάθη αλλά έχουν πρόθεση? Δέχθηκα και πρέπει να μου το καταλογίσετε αυτό, ότι στο μάτς με τον Παναθηναϊκό ο κύριος Δημητριάδης δεν είδε ένα εξόφθαλμο πέναλτι και δεν κάναμε καμία ανακοίνωση, διότι πιστέψαμε ακράδαντα, ο κύριος Δημητριάδης δεν το είδε. Χάσαμε έναν πόντο. Τι σας έκανε να το πιστέψετε? Διότι όλη του η άλλη διαιτησία ήταν πάρα πολύ καλή. Ένα λάθος δικαιολογείται. Λάθος επαναλαμβανόμενο πάβει να είναι λάθος. Στη Λιβαδιά ο κύριος Παυλίδης είδε όλος ο κόσμος στην τηλεόραση, στο γήπεδο, ότι έπιασε την μπάλα με το χέρι κάποιος αμυντικός του Λεβαδιακού. Ο κύριος Παυλίδης δεν το έδωσε. Η ΑΕΚ δεν έφυγε κερδισμένη, έφυγε μισοπαλία. Δεν κάναμε καμία διαμαρτυρία, δεν είπαμε τίποτα, διότι σκεφτήκαμε ότι ίσως στο οπτικό πεδίο του κύριου Παυλίδη, ο οποίος κατά τα άλλα ήταν πολύ καλός, να είχε παρεμβληθεί κάποιος παίκτης που του έκοψε την ορατότητα να δει αυτό το χέρι. Όμως, στα λάθη του Κούτρη με τα Λιβαδιά, λάθη επαναλαμβανόμενα ανά 3 λεπτά, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε πλέον, υποτιμάμε την νοημοσύνη μας, να δεχτούμε ότι είναι λάθη. Δηλαδή πιστεύετε ότι ο κύριος Κούτρης ήταν μιλημένος, είχε πρόθεση? Νομίζω γράφεται κατά κόρον σήμερα ότι έχω δηλώσει ότι ήταν στημένος. Που αυτό σημαίνει ότι επιδίωκε το αποτέλεσμα αυτό έτσι όπως ήρθε και την εξέλιξη των γεγονότων. Δεν τον δικαιολογώ. Έχω δικαιολογήσει μέχρι σήμερα 13 διαιτητάς. Εάν θέλετε, όπως είπατε, ότι και κάποιοι που μας ευνόησαν. Ας πούμε, έχω μια κρίση εγώ ότι δεν ήταν πέναλτι του Μανώλα με τον Αγώνα. Ας πούμε ότι δέχομαι τη δική σας ότι ήτανε. Όχι, εγώ δεν έχω άποψη. Όχι, δικιά σας. Απλώς εγώ ναι, μετέφερα τον υπολείπον, τον φυλάκιο που ρωτάει. Ναι. Ας δεχτώ και αυτό. Έκανε ένα λάθος. Δεν μπορεί ένας να κάνει 50 λάθη την ίδια μέρα. Και όταν κάνει 50 λάθη, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ο διαιτητής αυτός θέλει και τα κάνει. Τα κάνει ασκεμένα. Διότι πιστεύω ένας διαιτητής ο οποίος έχει κριθεί να διευθύνει αγώνες Α εθνικής, ξέρει και παίζει στα δάχτυλα τους κανονισμούς περί παιδιάς. Ποδοσφαίρου. Τα ξέρει πολύ καλά. Και αν κάνει ένα λάθος ανθρώπινο μια φορά, δεν μπορεί να το ξανακάνει.
Ναι, αλλά ο κύριος Κούτρης όμως στο παρελθόν είχε κριθεί ανεπαρκής αναιτητής. Αυτό σημαίνει ότι δεν παίζει τους κανονισμούς στα δάχτυλα. Πιστεύω ότι για να τον επαναφέρουνε θα τον κρίνανε ξανά. Δεν νομίζω να τον επαναφέρουνε.